Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε το βίντεο με μια κρίσιμη ερώτηση. Φανταστείτε ότι έχετε κερδίσει έναν διαγωνισμό και καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο βραβεία. Ένα διαμάντι και ένα μπουκάλι νερό. Ποιο θα επιλέγατε? Νομίζω η απάντηση είναι προφανής. Το διαμάντι, γιατί τα διαμάντια είναι πολύτιμότερα και πιο σπάνια από ένα μπουκάλι νερό. Και σίγουρα πολύ ακριβότερα. Τώρα ας φανταστούμε το ίδιο σενάριο με μια βασική διαφορά. Βρισκόμαστε στην έρημο, αφυδατωμένοι, έχοντας περιπλανηθεί για μέρες. Μήπως αυτή την περίπτωση θα άλλαζε η επιλογή μας? Θεωρώ πως ναι. Αλλά γιατί? Η αξία των διαμαντιών δεν παραμένει και πάλι μεγαλύτερη? Αυτό, παιδιά, ακριβώς ονομάζουμε παράδοξο της αξίας ή αλλιώς παράδοξο των διαμαντιών και του νερού, στο οποίο αναφέρθηκε πρώτος ο κλασικός οικονομολόγος Adam Smith στο έργο του Ο Πλούτος των Εθνών. Ωστόσο, αναφορές στο παράδοξο έχουμε ακόμα πιο παλιά από τον αρχαίο φιλόσοφο Αριστοτέλη. Τι ακριβώς όμως ονομάζουμε παράδοξο της αξίας? Το φαινόμενο κατά το οποίο συχνά παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής των αγαθών και της σπουδαιότητας που έχουν αυτά για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Όπως ακριβώς το παράδειγμα που είδαμε πριν λίγο. Το νερό, ενώ θεωρείται και είναι πολύτιμο για τη ζωή του ανθρώπου. Παιδιά, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, πίνετε νερό φουλ. Κλείνει η παρένθεση. Το νερό λοιπόν προσφέρεται κατά κανόνα σε πολύ χαμηλή τιμή. Ενώ τα διαμάντια, που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, έχουν αστρονομικές τιμές. Οι παλαιότεροι λοιπόν τώρα οικονομολόγοι, μεταξύ αυτών και ο Adam Smith, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο και κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα. Κάθε αγαθό έχει δύο είδη αξίας. Την αξία της χρήσης, value in use στα αγγλικά, δηλαδή την αξία σύμφωνα με το πόσο χρήσιμο μας είναι το αγαθό, και την αξία ανταλλαγής, value in exchange, δηλαδή την ανταλλακτική του αξία σε σχέση με τα άλλα αγαθά. Επίσης, οι οικονομολόγοι της εποχής του Adam Smith ακολουθούσαν και τη θεωρία εργασίας της αξίας. Τι είναι αυτή? Αυτή η θεωρία δήλωνε ότι όση περισσότερη ενέργεια απαιτείται για να παράγουμε ή να βρούμε ένα αγαθό, τόσο πολυτιμότερο είναι. Πίστευα λοιπόν ότι τα διαμάντια είναι πιο ακριβά από ότι το νερό, επειδή ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρούμε διαμάντια από ότι νερό. Είναι όμως κάτι τέτοιο λογικό, παιδιά? Ή τέλος πάντων είναι, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δίνω δηλαδή παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία κάνει μια πεζοπορία σε ένα βουνό και κοιτάει κάτω και βρίσκει μια κοτρόνα, να, ένα ωραιότατο, τέλειο, απίστευτα σχηματισμένο διαμάντι. Έχει αυτό το διαμάντι χαμηλότερη τιμή αγοράς από ένα πανομοιότυπο διαμάντι που εξορίχθηκε, κόπηκε και καθαρίστηκε από ανθρώπινα χέρια? Προφανώς και όχι, παιδιά. Το ότι δεν έκανε κόπο αυτή η γυναίκα να το βρει δεν σημαίνει ότι ο αγοραστής ενδιαφέρεται για το πώς βρέθηκε το διαμάντι ή όχι. Όχι, ο αγοραστής ή η αγοράστρια ενδιαφέρεται για το διαμάντι. Και πήγαμε πάλι στο σημείο 0, δηλαδή αυτή η απάντηση και η εξήγηση που έδωσαν οι οικονομολόγοι της εποχής του Adam Smith δεν έβγαζε νόημα. Τη λύση του παράδοξου τελικά την έφεραν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι με τον συνδυασμό δύο εργαλείων. Την υποκειμενική θεωρία αξίας και τη θεωρία οριακής χρησιμότητας. Καλά καταλάβατε, nerd alert. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Η αξία ενός αντικειμένου δεν είναι ίδια για όλους και όλες. Αντίθετα, η αξία ενός αγαθού είναι υποκειμενική, μεταβάλλεται δηλαδή από άνθρωπο σε άνθρωπο, με βάση το πόσο επιθυμούν ή χρειάζονται αυτό το αγαθό. Και από τι εξαρτάται πόσο επιθυμούν ή χρειάζονται το συγκεκριμένο αγαθό? Από την ποσότητα που ήδη διαθέτουν σε συνάρτηση με τη χρησιμότητα που θα επιφέρει η κατανάλωση μιας επιπλέον μονάδας του αγαθού αυτού. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι σας μπέρδεψα και εγώ μπερδεύτηκα με όλους αυτούς τους όρους, πάμε να το δούμε μέσα από ένα παράδειγμα. Ας επιστρέψουμε στην έρημο. Αυτή τη φορά όμως μας προσφέρουν ένα διαμάντι ή ένα μπουκάλι νερό και μας κάνουν ξανά και ξανά την ίδια προσφορά κάθε 10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση τι επιλέγουμε? Σύμφωνα με την κοινή λογική, τις πρώτες κάποιες φορές επιλέγουμε νερό για να μπορέσουμε να πιούμε και να έχουμε αρκετό νερό για να μας βγάλει για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Και μετά αρχίζουμε να τσεπώνουμε διαμαντάκια. Και αυτό είναι, παιδιά, που ονομάζουμε οριακή χρησιμότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ διαμαντιών και νερού, συγκρίνουμε τη χρησιμότητα που προκύπτει από κάθε επιπλέον μπουκάλι νερό με κάθε επιπλέον διαμάντι. Το πρώτο μπουκάλι αξίζει περισσότερο για μας από οποιαδήποτε ποσότητα διαμαντιών. Πρέπει να πιούμε για να ζήσουμε. Αλλά τελικά, μόλις φτάσουμε στο σημείο να έχουμε όλη την ποσότητα νερού που χρειαζόμαστε, κάθε επιπλέον μπουκαλάκι μας γίνεται απλά βάρος που το κουβαλάμε και δεν έχει έξτρα χρησιμότητα. Τότε είναι που αρχίζουμε να επιλέγουμε τα διαμαντάκια. Και αυτό ισχύει για τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, αν όχι πραγματικά για όλα. Όσα περισσότερα αποκτάμε, τόσο λιγότερο χρήσιμο ή ευχάριστο γίνεται κάθε επιπλέον κομμάτι. Αν για παράδειγμα τρελαινόμαστε για σουβλάκι, μπορεί να αγοράσουμε 2 ή 3 σουβλάκια και να τα φάμε με ευχαρίστηση και να πούμε πω, τέλεια. Αλλά το 4ο ή το 5ο σουβλάκι θα μας φουσκώσει και θα μας φέρει φάση και αναγούλα. Τα σουβλάκια είναι ίδια και το 1ο και το 5ο. Εμείς όμως δεν την παλεύουμε άλλο. Και παιδιά, το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα. Ναι, και για τα χρήματα. Μη με κοιτάτε έτσι.
Εδώ ισχύει για το νερό, που χωρίς το νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν θα ισχύει για τα χρήματα. Εάν δεν είχαμε λοιπόν καθόλου χρήματα, τα 1000 ευρώ θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή μας αισθητά. Δεν θα λύσουν το οικονομικό μας πρόβλημα, αλλά θα μπορούσαν να καλύψουν κάποιες βασικές μας ανάγκες για φαγητό και στέγη. Αλλά αν το εισόδημά μας είναι ξαφνικά 4.000 ευρώ το μήνα, αυτά τα 1000 ευρώ δεν θα κάνουν την ίδια διαφορά όπως αν το εισόδημά μας ήταν 0 ευρώ το μήνα. Προφανώς και ακόμα θα τα θέλουμε, αλλά πλέον δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αν τώρα το εισόδημά μας είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο, μπορεί αυτά τα επιπλέον 1000 ευρώ, παιδιά, να μην τα προσέξουμε καν. Ότι με εισόδημα 1 εκατομμύριο έχουμε απόλυτη οικονομική ανεξαρτησία. Πιθανότητα η επιδίωξη και άλλων χρημάτων να μην μας κάνει αίσθηση πλέον και να αναζητάμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πιθανότητα θα δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε πράγματα που δεν είναι πράγματα. Στο χρόνο μας με την οικογένειά μας, τη φροντίδα του εαυτού μας και όχι στο πώς θα βγάλουμε 1000 ευρώ παραπάνω. Φυσικά δεν είναι εύκολο, παιδιά, να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο εισόδημα. Αλίμονο, το ξέρω, το κατανοώ, ειδικά στην Ελλάδα του σήμερα. Αλλά μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε μικρά βηματάκια στο να αρχίζουν να έρχονται κάποια χρήματα έστω παθητικά και να βοηθάνε όπως θα βοηθούσαν αυτά τα 1000 ευρώ αν δεν είχαμε καθόλου εισόδημα. Και εννοείται, ξέρετε ότι ο δικός μου τρόπος για να το κάνω αυτό είναι τα μερίσματα. Γι' αυτό επενδύω μερισματικά ώστε να πληρώνομαι κάθε μήνα από τις επενδύσεις μου. Επενδύω μόνο σε σοβαρά assets. Προφανώς δεν επενδύω σε κάθε χαζομάρα που θα βρεθεί εκεί έξω που θα μου υποσχεθεί ότι θα μου διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τα χρήματα σε ένα μήνα. Παιδιά, αν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, μαντέψτε. Δεν είναι. Έτσι λοιπόν επενδύω βαρετά στα και μακροχρόνια σε κάποια assets τα οποία έχω μελετήσει και εγώ και η ομάδα μου και έχουμε καταλήξει ότι μας ταιριάζουν. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο δεν είναι επενδυτική συμβουλή, παιδιά. Το ότι ταιριάζουν σε μένα, στο δικό μου οικονομικό ταξίδι και στην φάση που είμαι με τα οικονομικά μου, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο ETF το οποίο θα αναφέρω αμέσως σε όλα τα χαρτοφυλάκια εκεί έξω. Πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα και μόνο μετά από ενδελεχή έρευνα να έχετε αποφασίσει ενσυνείδητα ότι θέλετε να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο. Έχω πάντως επενδύω στο etfdgrw.eu που είναι UCITS, δηλαδή αφορολόγητο και στα μερίσματα αλλά και στην υπεραξία που παίρνει σε βάθος χρόνου, γιατί σε βάθος χρόνου μεγαλώνει. Φυσικά με τα πάνω κάτω του έτσι πάνε οι αγορές, αλλά σε βάθος χρόνου πηγαίνει εκεί που πρέπει. Ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες που δίνουν διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα. Και ναι, δίνει μέρισμα κάθε τρίμηνο 2,2%, που ακόμα και το ίδιο το μέρισμα του είναι διαρκώς αυξανόμενο, γιατί ακολουθεί τέτοιες εταιρείες που δίνουν διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα. Άρα σε κάποια χρόνια μπορεί το μέρισμα αυτού του ETF να είναι 4% και 5%, και εμείς θα παίρνουμε αυτό το έξτρα μέρισμα ενώ το έχουμε αγοράσει τώρα με κάτι λιγότερο από 40 ευρώ. Οπότε, παιδιά, κάντε την έρευνά σας και αν αποφασίσετε ότι όντως θέλετε να το δοκιμάσετε, ο τρόπος να το κάνουμε δικό μας είναι απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο, για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή ως 700 ευρώ αν είμαστε άνω των 25, γιατί όχι, χρησιμοποιήστε το link για να πάρετε και μια δωρεάν μετοχή με την εγγραφή σας. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.